Zona 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 15 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Κατ' επίγουσα αγωγή σχετικά με την αυριανή 24ωρη απεργία στην ΑΔΔ, κατέφυσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως για τη διασφάλιση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η κήρυξη της απεργιακής κινητοποίησης από την ΑΔΔ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών για την Τετάρτη 16 Ιουνίου μπορεί να θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και την ομαλή διενέργειά τους. Με την αγωγή, ο Υπουργός Παιδείας ζητά να περιοριστεί η άσκηση της απεργίας στη μη εμπλοκή των εκπαιδευτικών και λοιπόν συντελεστών της διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς έως τις 10 το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν οι υποψήφοι επιτηρητές και λοιποί συντελεστές στις αυριανές πανελλαδικές εξετάσεις. Ήδη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της από την άλλη, αποφάσισε να εξαιρέσει από την απεργιακή κινητοποίηση τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται στην διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. 24ωρη λοιπόν απεργιακή κινητοποίηση αύριο εργατικών κέντρων, ΤΑΝΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ, με μήλουν τη Σέριδο στο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή. 24ωρη απεργία είχε εξαγγελθεί από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα. Η συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας θα παραμείνουν δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια για να γνωρίζετε. Θερμό το κλίμα και στο Κοινοβουλίο, καθώς έχουν εγγραφεί 213 βουλευτές για να μιλήσουν, εκτός των εισηγητών, ειδικών αγορητών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, όπως επίσης και των υπουργών της κυβέρνησης. Καλωσορίζω την κυρία Ελένη Μανουσάκη, είναι η Γενική Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Γενική κινητοποίηση για άλλη μια φορά ενάντια σε ένα εργασιακό νομοσχέδιο που πιστεύετε τουλάχιστον από την πλειοψηφία εργατολόγων, συνδικάτων και εργαζομένων ότι φέρνει δυσμενείς εξελίξεις στα εργασιακά, κυρία Μανουσάκη. Δυστυχώς αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τότε που δόθηκε σε διαβούλευση και παληθεύτηκαν οι φόβοι μας, που σημαίνει ότι ό,τι και αν περιέχει αυτό το νομοσχέδιο είναι εις βάρος της εργατικής τάξης, εις βάρος των εργαζόμενων, των ανέργων και των συνταξιούχων εν γέννη. Σε τοπικό επίπεδο τι θα έχουμε αύριο? Σε τοπικό επίπεδο το εργατικό κέντρο χτες αποφάσισε να κινηθεί με απεργιακή 24ωρη κινητοποίηση και το απόγευμα, πολύ σωστά είπατε, ότι θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας η διαμαρτυρία στις 6.30. Ασφαλώς και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που επικρατούσε μέχρι τώρα, αν θεσμοθετηθεί, δεν θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και επιβολή προστήμων. Πρακτικά σημαίνει ότι αυτό που ζουν οι άνθρωποι της αγοράς, οι εργαζόμενοι, θα είναι θεσμοθετημένο. Θα δουλεύεις χωρίς να πληρώνεσαι, θα δουλεύεις χωρίς να παίρνεις ρεπό, θα δουλεύεις χωρίς να έχεις προσωπικό χρόνο. Αυτά όλα έχουν θεσμοθετηθεί προ εκατονταετίας στην Ελλάδα, περισσότερα χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Ερχόμαστε λοιπόν να νομοθετήσουν και να περάσουν στην πλάτη μας αυτά? Όχι. Αντιδρούμε λοιπόν και επαναστατούμε και τους ζητάμε να τα αλλάξουν. Καμία πίεση, όσο και αν έχει ακουστεί, όσο και αν έχει προβληθεί, δεν ήταν ικανή για να τους δώσει το έρισμα να αλλάξουν τις προτάσεις τους. Η κυβέρνηση αυτή είναι αδιάλακτη. Ζητώ λοιπόν από τους ακροατές σας να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο, να υψώσουν το ανάστημά τους, να ακουστεί η φωνή τους. Μην αφήσουν και κεκτημένα ετών να γίνει θεσμός. Είναι η ώρα για να αντιδράσουμε. Για μας, για τα παιδιά μας και για αυτούς που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, είναι ώρα να κινητοποιηθούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μου. Κυρία Μανουσάκη, θα σας απελευθερώσω γιατί τρέχει και συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα. Βεβαίως. Στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ενημέρωση όλων των συναδέλφων για την ενημέρωση του κόσμου αναφορικά με την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση, τις παραμέτρους, τα αιτήματα και τα υπόλοιπα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και να πω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Όσο και αν λυγίζουμε
τώρα που είμαστε λυγισμένοι να μας φοβούνται. Γιατί όταν κάτι το λυγίζεις, εξφενδονίζει περισσότερη δύναμη. Να μην φοβάται ο κόσμος και να κινητοποιηθεί. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές στο Νεπάλ. Τέλος του τίτλος του θέματος της έκθεσης ήταν «Αθλητές, εχμάλωτοι της επιτυχίας», ενώ τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα που ανήκει στην ποιητική συλλογή του Νίκου Μοσχοβάκου «Αμπριλίου Ξανθισματά». Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ συνεχίζονται αύριο Τετάρτη 16 του μήνα με την εξέταση των αρχαίων ελληνικών, ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, των μαθηματικών, ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και της βιολογίας, ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας, και για τους μαθητές στο Νεπάλ την 5η 17 του μήνα ακολουθεί η εξέταση των μαθηματικών στην άλγεβρα δηλαδή. Τραγικό τέλος για 48χρονο άνδρα στα Χανιά, ο οποίος οδηγούσε τρακτέρ εκτελώντας εργασίες σε χωριό του Αποκόρωνα σήμερα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου και στη διάρκεια της διαδρομής επιχειρήθηκε ανάνυψη, καθώς ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, για τον άνδρα ήταν ήδη αργά και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εργάτη δακοκτονίας που έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς, εκφράζει το μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και Περιφερειακός Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπήρωση Αλέκος Μαρινάκης. Πριν μερικές μέρες, υπενθυμίζεται ότι εξέπνευσε και ένας 19χρονος που είχε εμπλακεί σε τροχαίο με τρακτέρ στην περιοχή Κοξαρέ Σπηλίου στο Ρέθυμνο. Την προφυλάκηση του 35χρονου κτηνοτρόφου από την Κίσαμο, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατηγορούμενος για το βιασμό μιας 16χρονης και για αποπλάνηση τουλάχιστον 6 ανήλικων κοριτσιών, τα οποία φέρεται να προσέγγιζε μέσω Facebook και μέσω Instagram, διέταξαν χθες το μεσημέρι ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων. Απολογούμενος επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, με τον συνήγορό του να εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα αποδειχθεί η αλήθεια και θα επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, η οποία έχοντας ως προκάλημα επιχείρηση βιομηχανικής κάναβης, δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δεντρελίων κάναβης σε περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 Έλληνες και 18 αλλοδαποί σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, βρέθηκαν να καλλιεργούνται στην νοτιοανατολική Αττική περισσότερα από 46.000 δεντρελία κάναβης, από τα οποία τα 28.910 ύψους έως 1,8 μέτρο. Κατασχέθηκαν επίσης πολεμικά όπλα, γεμιστήρες, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, υποπολιβόλα, πιστόλια, περίστροφα, αεροβόλα όπλα και κυνηγετικό όπλο, θήκες οπλισμού, διόπτρα, μαχαίρια, κατάλληλο κουτιά κατάλληλα για την αποθήκευση πολεμικού υλικού, 281 γραμμάρια κάναβης, 1,9 γραμμάρια κάναβης επεξεργασμένα σε μορφή σοκολάτας, 21 ναρκωτικά δισκία, 63.290 ευρώ, 10.259 δολάρια, 2 καταγραφικά κλειστού κυκλώματος καμερών, 10 συσκευές κινητών τηλεφώνων και ακουστικό συσκευή επίσης στρατιωτικού εσυρμάτου. Το προσδοκόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις μέχρι τώρα κατασχεθήσεις ποσότητες υπολογίζεται κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Σύγχυση και βεβαιότητα στους πολίτες από τις θέσεις των επιστημόνων και της πολιτείας για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σε καθησυχαστική δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τον εμβολιασμό μετά τη σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών χθες, με τη χορήγησή του μόνο του άνω των 60 ετών. Στο σκεπτικό της Επιτροπής, το οποίο αναρτήθηκε στο εμβόλιο.gov.gr, τονίζεται πως στην παρούσα φάση που στη χώρα μας τα επίπεδα διασποράς του ιού SARS-CoV-2 είναι μέτρια προς χαμηλά και έχουν σταθερή τάση για περαιτέρω μείωση, έτσι και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά τον εμβολιασμό με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca για τα άτομα 60 ετών και άνω, στα οποία το όφελος από τον εμβολιασμό υπερτερεί σαφώς του κινδύνου από θρόμβωση με θρομβοπενία που μπορεί να εκδηλωθεί μετά από αυτόν. Όπως ανέφερε και η πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, η Επιτροπή οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς βελτιώθηκαν σημαντικά τα επιδημιολογικά δεδομένα
και η πορεία της πανδημίας στη χώρα λόγω και του εμβολιασμού βελτιώνεται και καταγράφεται περαιτέρω σταθερή μείωση των κρουσμάτων. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, τονίζοντας ότι πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες και εμείς συστήνουν τη δεύτερη δόση να γίνει κανονικά, αφού έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Στη σύγχυση και αβεβαιότητα που προκαλούν στους πολίτες οι παραπάνω αποφάσεις, αναφέρθηκαν σήμερα, μιλώντας επίσης στον 984, οι καθηγητές κύριοι Βλαχογιαννόπουλος και Λιονής. Οι επιτροπές αντί για διαφάνεια επέλεξαν τη σύγχυση, σημειώνει ο καθηγητής ανοσολογίας του ΕΚΠΑ, κύριος Βλαχογιαννόπουλος. Αντί να εξηγήσουν ότι έκαναν λάθος εκτιμήσεις, είτε γιατί δεν φρόντισαν να είχαν πλήρη στοιχεία, είτε γιατί υπηρέτησαν πολιτικές αποφάσεις, προχωρούν σε μια σύσταση που δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στα εμβολιαστικά προγράμματα, είπε. Κατά τον ίδιο, το ορθότερο θα ήταν με την επάρκεια πλέον εμβονίων mRNA, που επίσης, όπως είπε, έχουν κάποια θέματα, να δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όσους θέλουν να κάνουν τη δεύτερη δόση να προχωρήσουν με άλλο εμβολιαστικό σχήμα. Είχα εισηγηθεί στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης ότι αν θέλουμε να διασώσουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, θα πρέπει να βγούμε με ειλικρίνεια και να παραδεχτούμε τα προβλήματα όλων των εμβολίων, τα οποία σιγά σιγά τα μαθαίναμε. Δεν τα ξέραμε. Στην αρχή μας λέγανε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μετά είδαμε μερικά προβλήματα, ότι τα mRNA εμβόλια είναι πολύ καθαρά, μετά είδαμε ότι και σε αυτά υπάρχουν μερικά προβληματάκια όπως οι μυοκαρδίτιδες κλπ. Άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να το ξεμπλέξουν τώρα. Όντως το εμβόλιο αυτό πιθανώς έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ επειδή φορτώθηκε αφενός με πραγματικές παρενέργειες και αφετέρου κακές πολιτικές στη διάθεσή του. Το εμβόλιο αυτό πιθανότατα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους να μην μολυνθούν και να μην μολυνθούν βαριά. Επομένως, μάλλον είναι λογικό να πούμε πάλι ότι κοιτάξτε, εφόσον δεν έκανε κανείς παρενέργεια με την πρώτη δόση, είναι πολύ απίθανο να κάνει παρενέργεια με τη δεύτερη, επομένως. Όπως είπα και χθες, πότε ήταν, οι κυρίες οι οποίες έκαναν το εμβόλιο και δεν είχαν παρενέργειες, οι κύριοι, γιατί και, και στους άντρες εμφανίζεται, καλό είναι να προχωρήσουν στη δεύτερη δόση. Βέβαια, σήμερα ο κύριος Πορτοσάλτε είπε, αυτό που μου λέτε, δεν το είπα εγώ, αλλά συζητιόταν στην ομίγυρη στο Sky, που την παρακολουθώ κάθε πρωί, φαντάζει κοινικό. Φυσικά, κύριε Πορτοσάλτε, είναι κοινικό. Όπως κοινικό είναι να λες ότι όποιοι αντιστρατεύονται το εμβόλιο AstraZeneca είναι πληρωμένοι. Όπως κοινικό είναι να λες ότι όλοι πρέπει να το κάνουν και να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Όλα αυτά κοινικά είναι. Όταν είσαι σε ένα πόλεμο, όλα είναι κοινικά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα ανακάλυψε ότι τα άτομα που έκαναν το εμβόλιο AstraZeneca ήταν αριθμοί μόνον στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας και όχι ανθρώπινα όντα όπου η ζωή τους μετράει και πρέπει να μετράει και πρέπει να μετράει. Λοιπόν, αντί να συνομιλεί η κυβέρνηση με επιτροπές, απλώς τους υπαγόρευε πολιτικές. Χρειάζεται εξατομικευμένη ενημέρωση για τον εμβολιασμό. Η θέση του καθηγητή ιατρικής και υπεύθυνου των εμβολιαστικών κέντρων στην Κρήτη, Χρήστου Λιονή, μιλώντας στον 984, επισήμανε ότι είναι λάθος να αποδίδεται η αλλαγή των οδηγιών στο χαμηλό υλικό φορτίο. Οι επιτροπές μπορεί να μιλάνε με αριθμούς στον πληθυσμό, αλλά ο εμβολιασμός είναι εξατομικευμένη υπόθεση που θέλει καλή ενημέρωση στον πολίτη με διαφάνεια και η τελική απόφαση να είναι προϊόν απόλυτης επίγνωσης ακόμα και των προβλημάτων που υπάρχουν. Όσα γνωρίζουμε ως επιστήμη, άρα διεξοδική συζήτηση ατομικά με τον υπεύθυνο γιατρό. Ο ίδιος μίλησε και για την ανάγκη τήρησης υγειονομικών μέτρων, ακόμα και στις συνθήκες χαλάρωσης του καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι η νέα μετάλλαξη Δέλτα δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει επισημειολογικά η κατάσταση, αν δεν τηρούνται στοιχειωδώς τα μέτρα αποστασιοποίησης, ακόμα και συνθήκες χαλάρωσης. Και έχω υπογραμμίσει ότι η διγλωσία ή τουλάχιστον το αντιφατικό μήνυμα μέσα στο χρόνο δημιουργεί πολλές συγχύσεις.
έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά, θυμόσαστε, και ιστορικά η συζήτηση για τη μάσκα ή όχι, θυμόσαστε στην αρχή την αντίφαση. Σωστό. Στη συνέχεια το lockdown όπως ακριβώς λύθηκε, τα δεδομένα που οδήγησαν πολύ συχνά στο άνοιγμα και στο κλείσιμο η λεγόμενη φυσαρμόνικα, αλλά και φυσικά τώρα εμβόλιο κάτω από τα 60 ή μετά τα 60. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως επιστήμονες στις δηλώσεις μας. Αποφασίστηκε αυτή η σύσταση τώρα, γιατί έχουμε χαμηλό υλικό φορτίο. Πρώτα δεν το συνεχίζαμε το Άστρα γιατί είχαμε υψηλό υλικό φορτίο. Δηλαδή γκανιώτα είναι το θέμα εδώ. Όχι, δεν με καλύπτει και το λέω. Και δεν με καλύπτει γιατί παραβιάζει βασικές αρχές της evidence-based, αυτής της τεκμηριωμένης προσέγγισης που έχει θεμελιωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική και όχι μόνο, έχοντας ξεκινήσει από τον Καναδά και από άλλες περιοχές του κόσμου, που αν μη τι άλλο λέει ότι η ανάλυση και η λήψη της απόφασης γίνεται ακριβώς με τον ασθενή δίπλα, όταν σε αυτόν του παρέχεις πληροφορία που είναι ενταγμένη μέσα στις δικές του αξίες, προσδοκίες, αλλά και ενταγμένη μέσα στην πληροφορία και την τεκμηρίωση που έχει δοθεί από την τοπική και διεθνή βιβλιογραφία. Που σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πληροφορία του πολίτη γύρω από τις παρενέργειες, σοβαρές, ήπιες και μέτριες, και συγχρόνως με δεδομένα όμως τα οποία θα έχουν αναλυθεί επί τόπου. Άρα λοιπόν συνεπώς δεν είναι το θέμα του υλικού φορτίου, είναι το θέμα της πιθανότητας εκείνης και της απόφασης που θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο πολίτης. Καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί και το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής, και αυτό θα πρέπει, δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να το εξηγήσουν ότι είναι αποφάσεις που αφορούν τον πληθυσμό και τις πιθανότητες σε επίπεδο πληθυσμού. Η προσέγγιση όμως του γιατρού που μιλάει σε ένα άτομο δεν μπορεί παρά να μην είναι προσωπική, και υπάρχει και ο όρος personalized, προσωπική, και να λαμβάνει υπόψη του και τη δική του κατάσταση και τις δικές του πιθανότητες να παρουσιάσει παρενέργειες, αλλά και συγχρόνως και τις δικές του προσδοκίες και επιθυμίες. Ανοίγει πλατφόρμα για τους 18-24 ετών από αύριο Τετάρτη 16 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση προτεραιοποίησης των εμβολιασμών. Έως και χθες Δευτέρα 14 του μήνα είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα 6.938.959 δόσεις εμβολίων. Συνολικά 4.274.475 πολίτες εμβολιάστηκαν τουλάχιστον με μία δόση, ενώ 2.831.081 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Το τελευταίο δεκαήμερο 275.000 συμπολίτες μας από όλες τις ηλικιακές ομάδες έχουν κλείσει νέα ραντεβού για εμβολιασμό. 472 ήταν χθες τα νέα κρούσματα, από τα οποία τα 33 στην Κρήτη, 12 στο Ηράκλειο, 7 στο Ρέθυμνο και 14 στα Χανιά. Συμφωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν για θετική ατζέντα και αποφυγή προκλήσεων το καλοκαίρι. Η 50-λεπτή συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αφήσουν πίσω την ένταση του 20 παρά τις πολύ σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, συμφωνήθηκε να αποφεύγονται οι προκλήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις. Στη συνάντηση τέθηκε επιπλέον το ζήτημα του προσφυγικού, στο οποίο η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με την Τουρκία, στο βαθμό που δεν θα επαναληφθούν προκλήσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν στον Εύρο το Μάρτιο του 2020. Αν και οι διαφορές παραμένουν, η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Συνεπώς ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Σε δηλώσεις του, ο Τουρκός Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ του απευθείας διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2021 θα είναι μια ήσυχη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θετική και παραγωγική χαρακτήρισε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Σε δηλώσεις του μάλιστα είπε ότι οι ομάδες τόσο του ιδίου όσο και του Τούρκου Προέδρου θα εργαστούν τώρα για να καταγράψουν τις λεπτομέρειες όλων όσων συμφωνήθηκαν κατά την συνάντηση.
Είμαι βέβαιος ότι θα σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας υπενδεικτικά. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν το μορατόριο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν οδηγεί από πλευράς μας σε αναγνώριση διαφορών πλην αυτής, που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ρητά περιγράψει ως μία την διαφορά οριοθέτησης, ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, τότε το ήρεμο καλοκαίρι δεν σημαίνει παρά απεμπόληση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Με όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας αναλύοντας πάνω στο τραπέζι, εκτιμά ο καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Ιωάννης Μάζης. Αναφερόμενος στο μεγάλο κάδρο της διελκυστίδας μεταξύ Μπάιντεν και Πουτίν, ζήτησε προσοχή για να μην κληθεί η Ελλάδα να διαδραματίσει ρόλο Ιφηγένεια στην περιοχή σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει και ρόλο γέφυρας της Τουρκίας. Για τη Γαλλία του Μακρόν σημείωσε ότι αφού παρακολουθεί την Ελλάδα σε ρόλο θεατή στην περιοχή και στην Τουρκία ως παίκτη, δεν αποκλείεται να δούμε παζάρι μεταξύ τους ώστε να μην κάνει παιχνίδι μόνη της η Τουρκία. Εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό και για την μελλοντική στάση μας χωρών έναντί μας, χωρών όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, ιδίως μετά την κυβερνητική αλλαγή στο τελευταίο. Μερικές διάσπαρτες δηλώσεις και κείμενα σε εφημερίδες και δηλώσεις συναδέλφων μου για τη δημιουργία, τη στόχευση της συνάντησης μεταξύ των δύο αρχηγών, δηλαδή Μητσοτάκη και Ερντογάν, είναι η δημιουργία ενός μορατόριουμ τύπου Βέρνης του 1976, όπου εν πάση περιπτώσει και τα δύο μέρη και κυρίως η Ελλάς βεβαίως αφίστανται από μονομερείς ενέργειες ή και συγκεκριμένα έρευνες στο Αιγαίο, οι οποίες μπορούν να έχουν σαν στόχευση τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων. Η τέταρτη ημερομηνία για το καλαντάρι μας είναι η δήλωση του κυρίου Δένδια, η οποία μας λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για υδρογων ανθράκων και το Αιγαίο, δεν πρόκειται να κάνουμε το Αιγαίο Καραϊβική, άρα αυτό έρχεται και κουμπώνει με το προηγούμενο ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία κίνηση για έρευνα υδρογων ανθράκων στο Αιγαίο, δεν έχουμε κανένα λόγο γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο Καραϊβική. Και βεβαίως έχουμε και την το χθεσινό αποτέλεσμα της συναντήσεως, η τελευταία ημερομηνία στο καλαντάρι μας, που αν προσέξατε ο κύριος Δένδιας δεν θέλησε να πάει, έστειλε και επιστολή επ' αυτού προφασιζόμενος ότι η δική του παρουσία μπορεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Εντάξει, όποιος θέλει το εκλαμβάνει έτσι. Όποιοι άλλοι θέλουν το εκλαμβάνουν ότι ο κύριος Δένδιας, επειδή σκέφτεται και το πολιτικό του μέλλον, δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε μια συζήτηση περιεχομένου το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει. Αποδέχεται όλη τη λίστα του Καλίν, έτσι, διότι ο Καλίν ξαναμπήκε μέσα, μην το ξεχνάτε αυτό χθες, έτσι, και η κυρία Σουρανή, ενώ ο κύριος Δένδιας δεν μπήκε μέσα. Σημειωτέων ότι ο κύριος Δένδιας είναι προϊστάμενος της πρέσβειος κυρίας Σουρανή. Κρατήστε το και αυτό. Άρα, αφού κάναμε αυτόν τον πίνακα των ημερομηνιών και των γεγονότων τα οποία εγώ κρίνω ως πολύ σημαντικά, σημειολογικώς, μπορούμε να πούμε ότι εκείνο το οποίο είχαμε στο μυαλό μας, το μόνο που είχαμε στο μυαλό μας, είναι πώς θα αυξήσουμε κατά ένα 40-50% το εισόδημα από τον τουρισμό σε σχέση με το περσινό. Δηλαδή να πάμε να το πάμε γύρω στα 8 δις ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως το φυσιολογικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιο είναι το αντίτιμο. Το αντίτιμο είναι να ακούσουμε και ουσιαστικά να νομιμοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις του κυρίου Ερντογάν, τις οποίες ο κύριος Τσαβούσκου είχε θέσει όπως είπαμε, και από εκεί και ύστερα να εξασφαλίσουμε αυτό το ήρεμο καλοκαίρι, αυτό το μορατόριουμ τύπου Βέρνη. Συνεχίζεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Τον απεγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών από τα hot spot που διαμένουν σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λέροκο,
Ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, καθώς οι συνθήκες διαβίωσής τους παράλληλα με τον έγκλεισμό τους προκαλούν ψυχοσωματικά προβλήματα που επιβαρύνουν περαιτέρω την υγεία τους. Μιλούν για ανθρωπιστική κρίση και ζητούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες και την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αναγνωρίσουν τη βλάβη που προξενείται και να δώσουν τέλος σε αυτή την επικίνδυνη πολιτική. Τρέμουν μήπως επιστρέψουν πίσω πρόσφυγες μετανάστες εκεί που δεν υπάρχει τίποτε για αυτούς. Τους λείπει η ασφαλής και η αξιοπρεπή διαμονή από την καθημερινότητά τους. Αυτό αναφέρει στον 984 ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ο συντονιστής των γιατρών χωρίς σύνορα στη Λέσβο, Μιχάλης Φωτιάδης. Οι συνθήκες είναι συνθήκες εγκλεισμού. Και όταν αυτές οι συνθήκες είναι παρατεταμένες, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την ψυχική υγεία, τον ψυχισμό, τις ελπίδες και κατ' επέκταση και τη σωματική υγεία, γιατί δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες φυσικά. Το report, η αναφορά που έχουμε βγάλει, είναι η εμπειρία των γιατρών χωρίς σύνορα στα ελληνικά νησιά τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε αυτά τα 5 χρόνια, πέρα από τα στοιχεία που παραθέτουμε, είναι και τα συμπεράσματα που έχουμε. Δηλαδή είναι αρκετός χρόνος και είδαμε και την εξέλιξη όλη της κατάστασης, ότι από τη δικιά μας την πλευρά, σαν ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, να αλλάζουν, να γίνουν καλύτερα, στην ουσία το βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται χειρότερα. Παρόλο που οι αριθμοί είναι διαφορετικοί από πέρυσι, κάθε χρόνο... Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ροές, θέλετε να πείτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο ΚΑΜ, στο Καράτυπε, στο Μαυροβούνι, είναι γύρω στα 5.500-5.600 άτομα. Δεν συγκρίνονται με το πικ της Μόριας πέρυσι, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, οι καταστάσεις εγκλεισμού παραμένουν. Οπότε, αυτό που επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο είναι ότι... Να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τα hot spot. Τα hot spot και οποιαδήποτε κατάσταση περιορισμού, το οποίο παρατείνεται για πολύ καιρό, δεν είναι η λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πραγματικότητα. Έχουμε μια πραγματικότητα στα νησιά μας, έχουμε μια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Παραμένοντας οι άνθρωποι σε κλειστές καταστάσεις, και αυτό που περιμένουμε που έρχεται στο μέλλον, τα κέντρα που είναι πιο δύσκολα προσβάσιμα και από τους ίδιους τους ανθρώπους και τα λοιπά, σε πολύ κλειστές συνθήκες και χωρίς να παρέχει στην ίδια στιγμή ένα σχέδιο. Δηλαδή αυτό το σχέδιο θα είναι οι άνθρωποι να φεύγουν από τα hot spot και να το πω έτσι απλά, μοιραστούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να πάνε σε καταστάσεις λίγο διαφορετικές με προγράμματα ένταξης και να γίνει αυτό που λέγεται πιο γρήγορη διαδικασία ασύλου. Είναι από τις λύσεις, γιατί ο συνδυασμός εγκλεισμού και έλλειψης καλών συνθήκων και πρόσβασης υγεία σωματική και ψυχική του πληθυσμού αυτού επιβαρύνουν την κατάσταση. Οπότε είναι αδιέξοδη. Είναι αδιέξοδη. Αυτό που λέμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία είναι λίγο χαμένη. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται αυτοί. Δεν ξέρουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Το να γυρίσουν πίσω είναι ο τρόμος. Να γυρίσουν τρόπο πίσω με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε πολιτική. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί πίσω δεν τους περιμένει τίποτα άλλο πέρα από το να ζουν σε συνεχή φόβο το ελάχιστο. Παρατείνεται έως στις 18 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους στα προγράμματα του ΛΑΕΟΠΕΚΑ 2021, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφορά σε πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, εκδρομικό πρόγραμμα, κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, κατασκηνωτικό, πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεχνες, πολύτεχνες, αγρότησες μητέρες. Σάρκα και οστά αναμένεται να πάρει το έργο επέκταση στις μονάδες οξέων περιστατικών της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος της δημοπράτησής του, όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπουρμπουδάκη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εκπονηθεί μελέτες με την παράλληλη εξασφάλιση κονδυλίων, έργο που θα διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες νοσηλείας των ψυχιατρικών ασθενών, οι οποίοι ολοένα και αυξάνονται με τη συγκεκριμένη υποδομή να καλύπτει τις ανάγκες όλης της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου.
τη σύμβαση για την υλοποίηση συντήρησης του οδικού δικτύου κάτω ασιτών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με προϋπολογισμό 248.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, στον οικισμό κάτω ασιτών, και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από αύριο αναμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και επιστροφή σε συνθήκες Ιουνίου, στις εναλλαγές των καιρικών συνθήκων προς το τέλος του μήνα και ο καύσωνας ο οποίος αναμένεται. Πράγματι δεν είναι και τόσο φυσιολογικός ο καιρός για το μήνα που διανύουμε. Μας έχουν έρθει ψυχρές αέριες μάζες όπως είχαμε πει και στην τελευταία μας επικοινωνία από την κεντρική Ευρώπη. Έχει κατέβει ψυχρός αέρας, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αυτό τον έντονα άστατο καιρό που έχει φτάσει μέχρι και την περιοχή της Κρήτης, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ και οι βοριάδες που πυσούν σε Ιόνιο και Αιγαίο έχουν ρίξει αρκετά τη θερμοκρασία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, ήμασταν κοντά στους 7 βαθμούς. Την ίδια χρονική στιγμή προς την περιοχή της Κρήτης ήμασταν κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Θα συνεχιστεί και σήμερα αυτός ο άστατος καιρός και να πάμε σιγά σιγά αύριο προς εκτόνωση της όλης αυτής της κατάστασης και να πάμε σε πιο φυσιολογικές, σε πιο συμβατές με την εποχή καιρικές συνθήκες, με την αστάθεια να περιορίζεται σιγά σιγά στα πιο βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας και η θερμοκρασία δειλά-δειλά να αρχίσει να ανεβαίνει. Ανάσα αυτό που είπατε. Από αύριο σταδιακά βελτιώνεται ο καιρός. Επιστρέφουμε σε εκείνα τα φυσιολογικά που ξέρουμε για το μήνα Ιούνιο. Τώρα, το φυσιολογικά επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, σαν όρος, και δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Γιατί με την έννοια την οποία ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι η Ευρώπη έχει χωριστεί σε δύο τμήματα, από την Ιταλία και πιο δυτικά επικρατούν συνθήκες καύσωνα. Στη Γαλλία σήμερα ο υδράγκος θα προσεγγίσει πολύ υψηλές τιμές για τα εκείνα γεωγραφικά πλάτη. Την ίδια χρονική στιγμή στη χώρα μας επικρατούν πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές και ένας γενικά άστατος καιρός. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, φαίνεται ότι θα αντιστραφεί όλη αυτή η κατάσταση, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει σημαντικά και στη χώρα μας. Ίσως μάλιστα στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα βιώσουμε και τον πρώτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή σε μικρά χρονικά διαστήματα παρατηρούνται έντονες αλλαγές στον καιρό και αυτό βέβαια δημιουργεί έτσι και προβλήματα, μιας και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν προλαβαίνει πλέον να ταυτιστεί, ας το πούμε έτσι, με τις δεδομένες καιρικές συνθήκες. Η πολιτική προστασία είναι αλυσίδα, ένας κρικός που σπάει προκαλεί προβλήματα. Δεν είναι λύση η επίρρηψη ευθυνών από φορέα σε φορέα, λέει στον 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γέννης Λεονταράκης. Αναφέρεται στο σχεδιασμό που υπάρχει, τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, αλλά και εκείνες που ενώ έχουν ευθύνες δεν τις αναλαμβάνουν, όπως η αποκεντρωμένη, όπως αναφέρει η διοίκηση, για την προστασία των δασών, λέγοντας πως αν ο κρίκος σπάσει, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μιλάει για τις περιπολίες των υπηρεσιών, φορέων, εθελοντών, τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στο νησί, τον προβληματισμό εξαιτίας της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης περιφέρειας και δήμων. Εκτιμά ωστόσο πως είμαστε σε καλύτερη μοίρα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 στην Κρήτη κάηκαν 2.648 στρέμματα γης, από τα οποία τα 461 δάσους, 1.750 χόρτο λιβαδικά και 440 γεωργικά. Στα πλαίσια της όχι απλά μιας εθιμοτυπικής συνάντησης, επιδιώξαμε να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Παραβολιδάκη, πάρα πολύ παραγωγική και γόνιμη, διότι ο κόσμος πιθανόν να μην το γνωρίζει, είναι ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας. Είναι, ας το πούμε, ο ενδιάμεσος της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση. Του καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας, αυτά που χρόνια φωνάζουμε, τις υποχρηματοδοτήσεις, την υποστελέχωση και όλα αυτά. Ο άνθρωπος προς τιμήν το άκουσε, παρόλο που υπηρέτησε σε ένα σώμα την αστυνομία που έχει μια άμεση συμμετοχή σε τέτοιες περιπτώσεις, δεσμεύτηκε να μεταφέρει τους προβληματισμούς στην κυβέρνηση. Από εκεί πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, όχι μόνο υποσχέσεις. Από οποιαδήποτε. Προβληματισμοί της αντιπυρικής περίοδου, υποστελέχωση, όπως επίσης και ελλιπείς χρηματοδοτήσεις. Μηχανήματα στόσο παίρνετε, πού τα βρήκατε? Είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ πριν γύρω στα 2 χρόνια πρέπει να είναι. Βέβαια ο κόσμος ακούει 2 χρόνια και λέμε καλά τώρα τα παίρνετε. Δυστυχώς είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της γραφειοκρατίας, της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Πάμε πίσω δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αν δεν είναι... Όχι, η γραφειοκρατία δεν είναι δουλειά, είναι κολυσιεργία. Το έχουμε πει και είναι μια παθογένεια, δεν έχει να κάνει με δουλειά.
Ναι, εγώ θα μπορούσα να πω και χειρότερες λέξεις, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Στο κόμψος, στο κόμψο το λέμε. Ναι, στο κόμψο, σωστά. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στη διαδικασία σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κάναμε μία συζήτηση σε όλη την περιφέρεια, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Η κάθε διεύθυνση κατέθεσε δική της προτάσεις βάσει των ελλείψεων πάντα. Και σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα έχουμε την προμήθεια μηχανημάτων, όπως είναι εξκαφείς, όπως είναι πλατφόρμες μεταφοράς, όπως είναι drones στην πυροσβεστική, όπως είναι αγροτικά οχήματα τα οποία βοηθάνε στην πολιτική προστασία, είναι και μάλιστα πολύ πιο ευέλικτα. Όσον αφορά υδροφόρες, εξυγενιστικά, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ το δυναμικό της περιφέρειας όσον αφορά τη δράση, την πρόληψη. Μάλιστα. Δράση και πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις αυτή την περίοδο ή από εδώ και στο εξής θα βρίσκεστε έξω. Όπως έβλεπα στην ανακοίνωση που είχε βγει από αυτή τη συνάντησή σας, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, ημέρες κλπ. Όπως στις περιφερειακές ενότητες, όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος, δηλαδή φτάνει στο 4 και στο 5, ότι υπάρχουν ακόμα από συγκεκριμένες περιοχές απαγορεύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ναι. Υπάρχει μια απαγόρευση και στις 4 περιφερειακές ενότητες με απόφαση των αντιπεριφερειακών των ενοτήτων. Αν έχει τον χρόνο να τις αναφέρουμε τις περιοχές αυτές. Να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, όσον αφορά, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, κάτι το οποίο ρωτώντας εχθές ορισμένα πράγματα, έχει παρατηρηθεί ότι οι πυρκαγιές και ειδικά αυτές που αφορούν εμπρισμούς δεν εκδηλώνονται όταν ο δείκτης είναι στο 4 και στο 5. Δηλαδή δεν εκδηλώνονται όταν έχουμε την επιφυλακή. Όταν λέμε επιφυλακή είναι ο αρκετά κλιμάκια έξω, μεικτά κλιμάκια. Εκδηλώνονται όταν ο δείκτης παράδειγμα είναι στο 3. Όταν η ένταση είναι μέτρια. Αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, κυρία Λουγκεράκη, είναι επιχειρησιακά έτοιμα δύο, ένα στον ομό Ηρακλείου και ένα στον ομό Χανίων. Ήταν ένα πάλι αίτημα της περιφέρειας, όλη της Κρήτης γενικότερα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να καλυφθεί όλη η Κρήτη σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα τις πτήσεις από ιδιώτες αερολέσεις, είχε γίνει και παρόλη λιγότερα μία συζήτηση με την περιφέρεια, διότι το δύσκολο κομμάτι της όλης επιχείρησης είναι τα καύσιμα. Είναι ένα έξοδο το οποίο το επομίζονται οι ιδιοκτήτες αυτών των αεροσκαφών. Αλλά προς τιμήν τους αρκετά άτομα βγαίνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να ξεκινήσουμε την κουβέντα έτσι ώστε να δούμε σε ποια βάση μπορεί να συνεχιστεί αυτό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στη Βουλή από το Χάρη Βαμουλάκη, η αναγκαιότητα χρηματοδότησης των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ άλλων και του νομού Ηρακλείου. Ο βουλευτής καυτηρίασε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει μόλις 110 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το σύνολο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, ποσό που θεωρείται εξαιρετικά μικρό δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων όλων αυτών των περιοχών. Τις αναφορές για διαρροή ραδιενέργειας από κινέζικο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας μελετάει εδώ και 10 ημέρες η Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ναφτάλι Μπένετ είναι επισήμως από χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αντικαθιστώντας μετά από 12 χρόνια τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Τρίτη 15 Ιουνίου, πάβει υποχρέωση χρήσης μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Εξαιρετικά πιθανό θεωρείται από τους εκπροσώπους στον τομέα του τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτραπούν τα ταξίδια στο εξωτερικό στους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς πριν από τις αρχές Αυγούστου. Πενταετή αναστολή των δασμών στην 17χρονη διαμάχη τους για τις επιδοτήσεις στην αεροπορική βιομηχανία αναμένεται να ανακοινώσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στην απειλή που θέτει η αναδυόμενη κινέζικη βιομηχανία εμπορικών αεροσκαφών, όπως γράφουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αποφάσεις με ελληνικό ενδιαφέρον από την UEFA. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τα παιχνίδια των προκριματικών και των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα διεξαχθούν με την παρουσία ομάδων, αλλά όχι φιλοξενούμενων. Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε ότι αν ένα παιχνίδι διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, δεν θα υπάρχουν οπαδοί στις εξέδρες και θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών.
Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στον έκτο όμιλο για το Euro 2020. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία, έχει δύσκολο έργο στη Βουδαπέστη κόντρα στην Ουγγαρία στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7. Ενώ στις 10 στο Μόναχο η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη Γαλλία στην γιγαντομαχία της φάσης των ομιλών. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.